Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 18 Ιουνίου 2017, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε βέβαια πάντοτε να μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο από όλο τον κόσμο, στη διεύθυνση επιλογές.tv. Οι συμβολιογράφοι προσανατολίζονται στην άρση του ορίου ελάχιστης οφειλής για τον εκπληστηριασμό περιουσιακών στοιχείων οφειλετών. Μέχρι σήμερα επιτρέπεται η διενέργεια πληστηριασμό για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ, όριο που είχε ξεκινήσει από τα 400.000 ευρώ στα τέλη Απριλίου. Η απελευθέρωση των πληστηριασμών, όπως αναφέρει η Καθημερινή, θα σηματοδοτήσει την άρση της προστασίας για όσους δανειολήπτες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν έχουν κάνει ένταξη στο νόμο 3869, γνωστό ως νόμο Κατσέλη. Η προσφυγή στο σχετικό νόμο, στον οποίο έχουν καταφύγει πάνω από 150.000 οφειλέτες, αποτελεί πλέον και τη μόνη προστασία και μάλιστα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την πρώτη κατοικία. Υπενθυμίστε ότι μέχρι σήμερα διενεργούν πληστηριασμούς για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ. Η σχετική πρόταση, όπως λέει ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολογράφων Γιώργος Ρούσκας, αναμένεται να συζητηθεί στα αρμόδια όργανα την επόμενη εβδομάδα με στόχο, εφόσον συμφωνηθεί, να τεθεί σε ισχύ ακόμα και άμεσα. Όπως αναφέρεται, η απελευθέρωση των πληστηριασμών θα σηματοδοτήσει την άρση της προστασίας των δανειοληπτών που δεν έχουν κάνει ένταξη στο νόμο 3869, γνωστό ως νόμο Κατσέλη. Στο Λουξεμβούργο, 19 Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν να καταβάλουν στην Ελλάδα ένα νέο δάνειο. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπουν το φάντασμα μιας νέας κρίσης, γράφει η γαλλική εφημερίδα Le Monde. Ωστόσο, την άποψη ότι το σχέδιο συμφωνίας δεν μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από την Επιτροπία και ότι απλώς εξασφαλίζει τη μη χρεοκοπία της χώρας τον Ιούλιο, εκφράζει ο Άδωνης Γεωργιάδης στη τηλεφωνική συνομιλία χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Χωρίς πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές, η Επιτροπία θα συνεχιστεί και αυτό το σχέδιο δεν επιτρέπει την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, προσθέτει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, να επανέλθουμε στο θέμα της συμφωνίας του Eurogroup. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να δούμε και την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη, από τις Σέρες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Νέα συμφωνία λοιπόν στο Eurogroup και όλα καλά τα βλέπει η κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη. Καλά, τώρα εντάξει, η κυβέρνηση είχα πει από πριν ότι θα πάρει τη συμφωνία του Σόιμπλε και δεν θα κηρύξει την αλήθεια άβεσα. Είναι τόσο προβλέψιμη που δεν έχει πια και αγωνία. Μας λέγανε πριν από ένα μήνα, όχι πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, πριν από ένα μήνα, ότι οι στόχοι είναι το χρέος και η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση. Το χρέος πήγε το τέλος του 18, η ποσοτική χαλάρωση για τις ελληνικές καλέντες, αλλά τώρα η συμφωνία είναι καλή. Πώς γίνεται όταν έχεις θέσει δύο στόχους, να μην πετυχαίνεις κανένα από τους δύο και μετά η συμφωνία είναι καλή, αυτό μόνο ο Τσίπρας θα ξέρει. Ναι, μέσα στο 18 λέει το αργότερο και ο Τσίπρας θα βγούμε και στις αγορές. Εντάξει, αυτό το πιστεύω και ο Τσίπρας. Εγώ εύχομαι να το πετύχει η Ελλάδα με ένα λογικό επιτόκιο, έτσι, γιατί αν το επιτόκιο είναι πολύ ψηλό, δεν έχει νόημα. Τελικά ο λαός ξέρει την αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη. Νομίζω ότι σήμερα ο λαός έχει καταλάβει τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι έχει ακροατήριο τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα, δεν νομίζω ότι πια έχουν μεγάλο ακροατήριο. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, βλέποντα αυτού του διθυραμμικού τόνου στην ΕΡΤ για τον κύριο Παπά και τον κύριο Ζακόπουλο, πιστεύω ότι οι πιο φανατικοί Σιριζέοι αισθάνονται ντροπή. Τι πρέπει να περιμένει ο Έλληνας την επόμενη μέρα? Έκλεισε και δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή η συμφωνία δεν αλλάζει τίποτα για τον Έλληνα. Δεν του κάνει καλύτερη. Δηλαδή θα γίνει το ένα και χειρότερη. Μέχρι το 22 τα πλεονέκτημα θα είναι τεράστια, άρα πολύ μεγάλη φτώχεια για τον Έλληνα και μετά λιτότερα για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να κάνει τη ζωή κανένας Έλληνα καλύτερη. Τελικά τι παίρνουμε? Παίρνουμε κάτι? Παίρνουμε για το να μείνουμε στο ευρώ. Αυτό πήραμε. Αυτό πήραμε. Παραμένουμε ζώνη του ευρώ. Αποφεύγουμε τη χρεοκοπία, είναι το μόνο πραγματικό πράγμα που πήραμε. Αυτό ήταν το κέρδος όλο. Ναι, αυτό ήταν. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει ένα χρόνο πριν και να έχουμε πάρει και 200.000 εκατομμύρια παραπάνω και να γίνει η ζωή μας αρκετά καλύτερη. Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας καθυστέρησε πάρα πολύ, έχασε πάρα πολύ χρόνο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μάλιστα. Να σας πω, σήμερα είχαμε και ένα θέμα, χθες μάλλον, είχαμε και ένα θέμα με το tweet και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Καμένου, αλλά και με κάποιο άλλο tweet που δεν έχει σχέση με το Eurogroup, του κυρίου Παπά, σε ό,τι αφορά την παρέτηση του κυρίου Ταγματάρχη. Και ο κόσμος πραγματικά εντυπωσιάζεται από το επίπεδο αυτών των αναρτήσεων. Κοιτάξτε, αυτό ψήφισε ο ελληνικός λαός, να ξέρετε. Δεν νομίζω ότι κανείς είχε πολύ μεγάλη αμφιβολία για το ύφος του κυρίου Καμένου και το ύφος του. Στα τέσσερα φώναζε στη Βουλή. Ένας άνθρωπος φωνάει στα τέσσερα στη Βουλή, τον ανεβάσει ένα tweet χιδαίου περιεχομένου, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο. Δεν είναι κάτι μεγάλη. Δεν μας πείτε γιατί αυτή η συμφωνία δεν επιτρέπει την Ελλάδα να βγει στις αγορές. Γιατί χωρίς την ένταξή μας στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης,
Είμαστε περίπου μια μονάδα πάνω σε βετό και από εκεί που περιμέναμε. Σήμερα μίλατε τον Ινστιτούτο Μπρέγκελ, ο επικεφαλής του από το Βερολίνο, είπε ότι για τις αγορές δεν είχε καμία διαφορά αυτή η συμφωνία. Αν είδατε την Παρασκευή, οι αγορές κινήθηκαν σχεδόν αδιάφορα για αυτή τη συμφωνία. Πάρα πολύ μικρή ήταν η τόσο σπρέτ, περίπου 12 μονάδες βάσης, αν μην ξέρω θα πέσουν το ύπνο 40 μονάδες βάσης. Άρα οι ίδιες οι αγορές δεν αποτίμησαν αυτή τη συμφωνία κάτι σπουδαίο, ασχέτως ότι λέει ο Τσίπρας. Τελικά τι ακριβώς έγινε σε αυτό το Eurogroup? Δεχτήκαμε αυτό που είχαμε απορρίψει ένα μήνα πριν. Αυτό είναι. Αυτό, η συμφωνία στην οποία είχε πει όχι ο κ. Τσακαλώτος ένα μήνα πριν, θεωρώντας την καταστροφή, τη δέχτηκε ένα μήνα μετά, γιατί καταλάβαινε ότι αν δεν τη δεχτήκα και μετά έχουμε ακόμα χειρότερη. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή δεν άξιζε η οκτάμινη διαπραγμάτευση? Όχι, δεν άξιζε καθόλου μάλιστα. Όχι, δεν άξιζε. Ήταν χαμένος χρόνος και χαμένα λεφτά. Μετά από αυτή την αξιολόγηση θα έρθει το κούρεμα το χρέος που πιστεύει η κυβέρνηση? Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για το κούρεμα. Όχι κούρεμα. Κούρεμα δεν θα υπάρχει ποτέ. Η διευθέτηση του χρέους, αυτό που συζητάμε, έχει μείνει στην επιτροπή κλπ. Αυτό που βασίζεται θα γίνει με το πέρας του προγράμματος και αν το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί επιτυχώς. Το αν το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί επιτυχώς έχει πάρα πολλές αβεβαιότητες. Θα περάσουν την επόμενη αξιολόγηση, την μεθεπόμενη και να έχουν ελέγξει ότι έχουν κάνει τέτοιε μεταρρυθμίσεις. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το χρέος θα γίνει έστω βιώσιμο μετά από αυτό. Όχι, όχι. Από αυτή τη συμφωνία αυτόματα το χρέος δεν γίνεται βιώσιμο. Όχι. Πρέπει, λέει η ίδια συμφωνία, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκληρώσεις του προγράμματος. Άρα έχει πολλή δουλειά ακόμα μπροστά της κυβέρνησης. Θα προχωρήσουμε μέσα στην ποσοτική χαλάρωση? Δεν το βλέπω μέσα στις δημοτικές εκλογές. Μετά βλέπουμε. Ίσως. Τα 8,5 δις που πήραμε μας φτάνουν λίγο να ξεκινήσει μια ανάπτυξη, κάτι, μια ανάπτυξη. Δεν πήραμε 8,5 δις. Πήραμε 7,2 δις. Τα 1,32 δις θα πάρουμε το Σεπτέμβριο υπό όρους. Δεν παίρνουμε στο χέρι τώρα 8,5. 7,2 παίρνουμε τώρα. Τα 7,2 είναι ακριβώς τα λεφτά που χρειαζόμαστε για να πούμε τα ομόλογα. Δεν μας έχουν δώσει ένα ευρώ παραπάνω. Το 1,3 δις παραπάνω που είναι τα ληξιπρόθεσμα μας το δίνουν το Σεπτέμβριο αφού προηγουμένως έχει πληρώσει η κυβέρνηση διάφορα προαπαιτούμενα μεταξύ των οποίων επένδυση στο ελληνικό κλπ. Μάλιστα. Οι δανειστές ανέλαβαν κάποιες υποχρεώσεις? Θεωρητικές, θεωρητικές και πολύ χαλαδές. Αυτό τι σημαίνει? Και πολύ χαλαδές. Σημαίνει ότι είναι στο χέρι του να μην τις στηρίξουν αφού σου λένε με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκληρώσεις του προγράμματος. Αλλά αυτοί ήδη κρίνουν αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ή όχι, τι θα πέφτει. Αν σου πω εγώ, δεσμεύω να σου δώσω 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά μόνο αν το αποφασίσω, τι θα πείτε? Το δεσμεύομαι ή όχι? Μάλιστα. Ο ρόλος του Βουδού. Ναι, ναι. Ο ρόλος του Βουδού είναι τελείως συμβουλευτικός. Έμεινε στο πρόγραμμα χωρίς λεφτά, μόνο και μόνο για να μην δημιουργηθεί πολιτικό πρόβλημα στη Γερμανία. Και αυτή η αναπτυξη... αυτό είναι ένα κόλλημα στις γερμανικές εφημερίδες. Και αυτή η αναπτυξιακή ρήτρα για την οποία μιλάει η γαλλική πρόταση, τι σημαίνει? Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι όπως έχει γραφτεί στο κείμενο, ελπίζω να μην ισχύσει, έτσι είναι καταστροφή. Διότι όπως έχει γραφτεί στο κείμενο, τι λέει? Λέει ότι θα δεσμεύονται αυτοί για κάποιους είδους μέτρα ελάχιστου ελληνικού χρέους. Χ. Αλλά αν η αναπτύξη μας είναι μεγαλύτερη, θα αφαιρούν από αυτά τα μέτρα και θα πληρώνουν μεγαλύτερο χρέος. Δηλαδή, αν επιτυγχάνει η οικονομία μας στις φιλότερες δημούς ανάπτυξης, θα τιμωρούμαστε με περισσότερες πληρωμές. Είναι πολύ κάσιμο αυτό. Το σωστό θα ήταν να μας πούνε ότι θα κάνουμε αυτή τη ρύθμιση χρέους και αν το πηγαίνει μεγαλύτερο μισθό ανάπτυξη θα κάνουμε μεγαλύτερη. Όχι, θα κάνουμε μικρότερη. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Καταλαβαίνουμε και δεν ξέρω τι πανηγυρίζουν. Είναι καταστροφική για την Ελλάδα αυτή η πρώτη φωτογραφία. Είναι πολύ λάθος. Άρα με τα πλεονάσματα τι γίνεται, τι θα γίνει? Τα πλεονάσματα θα είναι 3,5% μέχρι το 2022 και το λιγότερο 2 και παραπάνω τα επόμενα 50 χρόνια. Μήπως έτσι θα έχουμε τουλάχιστον επενδυτική ανάπτυξη, δεν έχουμε επενδύσει από το εξωτερικό? Με τον Τσίπρα Πρωθυπουργό δεν πιστεύω να έχουμε κανένα επενδυτικό. Μπούμε εδώ, θα συγκρίνουμε, δεν προβλέπω κάτι ουσιαστικό. Θα δείτε σε μερικούς μήνες, θα είμαστε πάλι δύο σημεία. Δυστυχώς. Μήπως έστω έτσι σταθεροποιηθεί η οικονομία κάπως? Η οικονομία κάπως σταθεροποιηθεί εδώ που είμαστε. Δεν πηγαίνουμε προς τα κάτω, ούτε προς τα πάνω. Θα είμαστε μια μίζερη. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, κύριε Γεωργιάδη, κάτι που ζητάει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία. Εκλογές θα έχουμε σύντομα? Η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές, γιατί εκλογές χρειάζονται. Αν θα τις έχουμε σύντομα, δεν το πιστεύω. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε. Περιμένουμε. Ναι, δεν θα αφήσουν εύκολα την καρέκλα. Τους αρέσει η καρέκλα. Το ξέρετε και από τους βουλευτές του στον δικό σας νόμο. Άλλα λέγανε πριν, να λένε τώρα. Με την ίδια ευκολία που τα λέγανε πριν, τα ξελένε τώρα. Δεν έχουν πρόβλημα για να μην την καρέκλα. Έχετε όμως ένα εναλλακτικό σχέδιο, διότι οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια. Αν αυτή η κυβέρνηση έχει υπογράψει κάποιες δεσμεύσεις, πώς θα τις ανατρέψετε? Έχετε κάποιο σχέδιο εναλλακτικό? Και αν τρέξουμε γρήγορα την οικονομία, θα ανακτήσουμε βαθμούς ελευθερίας, τότε θα έχουμε περιθώρια μια γεγονότηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη, για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Να αλλάξουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Η σύγκλητο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη, μετά από σύσκεψη, επιφάνθη ότι το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΗ συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση για την εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου. Η σύγκλητο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη προτείνει τη συνέχιση τη προσπάθεια από πλευρά του Υπουργείου σε στενή και ειλικρινή συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη χώρα, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο. Η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρία της 15 Ιουνίου 2017 συζήτησε εκτενώς τις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» που τέθηκε πρόσφατα για δημόσια διαβούλευση και διαπίστωσε ότι πρώτον, το σχέδιο νόμου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση το νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται, ώστε να παρέχονται στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του ρόλου και της θέσης του στο σύγχρονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας, υπηρετώντας παράλληλα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Δεύτερον, αποτελεί ευθεία παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, περιλαμβάνει περιρρυθμίσεις και περιγράφει λεπτομερώς διαδικασίες που ανήκουν σε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας σε βαθμό που υποδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επιπλέον, αναβαθμίζει σημαντικά και δυσανάλογα προς την έννοια του αυτοδιοίκητου τη δυνατότητα παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας για ποικίλα και σημαντικά θέματα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, παραδείγματος χάρη διατάξεις για συγχώνευση ή κατάργηση ΑΕΗ από τον Υπουργό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΑΔΥΠ και περιορισμή της δυνατότητας επανεκλογής μελών οργάνων διοίκησης. Τρίτον, συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου, περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις που περιορίζουν τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, παραδείγματος χάρη διατάξεις για την οργάνωση προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών σε ξένη γλώσσα, την οργάνωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με ιδρύματα της αλλοδαπής και διδακτορικών με συνεπίβλεψη. Τέταρτον, δυσχεραίνει σημαντικά τις διαδικασίες αναζήτησης και διάθεσης πόρων από το ίδιο το Πανεπιστήμιο με βάση τους κανόνες χρηστής διοίκησης και κοινωνικής λογοδοσίας, που σε συνδυασμό με την ελλειπή κρατική επιχορήγηση είναι βέβαιο ότι θα οδηγεί στην οικονομική και παραγωγική παράλυση του Ιδρύματος. Πέμπτον, αγνοεί τις σύγχρονες αρχές διοίκησης προάγοντας ένα διοικητικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνεργασιών, γραφειοκρατία, δυσκινησία και μειωμένη αποτελεσματικότητα τόσο για την λήψη όσο και για την υλοποίηση διοικητικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ιδρύματος, παραδείγματος χάρη διατάξεις για τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης και την εκλογή πριτάνων και αντιπριτάνων. Έκτον, θέτει σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, αντί να ορίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία, και να αφήνει τα θέματα που αφορούν την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση των εν λόγω προγραμμάτων στην αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου. Η σύγκλητος θεωρεί ότι το προτινόμενο σχέδιο νόμου, παρά ορισμένα θετικά στοιχεία όπως οι διατάξεις για το κέντρο επιμόρφωσης και διαβίου μάθησης, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και στις πραγματικές ανάγκες της ανώτητης εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, προτείνει τη συνέχιση της προσπάθειας από πλευράς του Υπουργείου σε στενή και ειλικρινή συνεργασία με τα ΑΕΗ της χώρας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο στην κατεύθυνση μιας πραγματικά σύγχρονης μεταρρύθμισης της ανώτητης εκπαίδευσης στη χώρα, καταλήγει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Η 28η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης Αποχέτευσης Ελλάδος και οι παράλληλες εκδηλώσεις της, στις οποίες συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Κομωτινής Δημήτρης Καρασταύρου, πραγματοποιήθηκαν την 1η και την 2η Ιουνίου 2017 σε γνωστό ξενοδοχείο της Άρτας. Αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα βγήκαν στο 28ο συνέδριο των ΔΕΑ όλης της χώρας, πραγματοποιήθηκε στην Άρτα. Συμμετείχε σε αυτό το συνέδριο και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Κομωτινής, Δημήτρης Καρασταύρου.
σε όλες τις προγραμματικές περιόδους η ΔΕΙΑ συμμετείχανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναζητώντας χρηματοδοτήσεις για να κάνουν υποδομές τόσο στον τομέα της σύνδρευσης, της αποχέτευσης, των ομβρίων. Συγγνώμη, γιατί δεν θέλουν χρήματα κάποιοι που αποχωρούν. Δεν τους ενδιαφέρουν τα αναπτυξιακή πρόθεση των ΔΕΙΑ. Και αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά που ανοίγει μία πρόσκληση και βλέπουμε ότι εκεί συμμετέχουν οι ΔΕΙΑ και μάλιστα καλύπτουν πολλαπλάσια τον προϋπολογισμό αυτής της πρόσκλησης. Από πού αντλούν τώρα χρηματοδοτήσεις οι ΔΕΙΑ? Βασικός φορέας όπου χρηματοδοτείται έργα των ΔΕΙΑ είναι το τομεακό του περιβάλλοντος. Ένα πρόγραμμα της τάξης των 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι το πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εκπαίδευσης και διαδίου μάθησης της τάξης των 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι το πρόγραμμα μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα, όπως επίσης και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που τελευταία έχει βγάλει την εξειδίκευσή του και έχει και εκεί δράσεις που αφορούν τις ΔΕΙΑ. Παράλληλα, υπάρχουν και τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα με ένα προϋπολογισμό των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προγράμματα τα οποία η κάθε περιφέρεια σχεδιάζει από μόνη της και καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες που έχουν να κάνουν με την τοπική κοινωνία. Που μέσα εκεί βέβαια είναι και οι δικές μας υποδομές, είναι η ίδρυση, η αποχέτευση και όλα αυτά που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με το τομεακό. Οι άξονες προτεραιότητες οι οποίες αφορούν και χρηματοδοτούν έργα των ΔΕΙΑ είναι αυτοί οι τρεις άξονες, ο άξονας 14, ο άξονας 15 και ο άξονας 16. Ο άξονας 14 είναι αυτός ο γνωστός άξονας που γνωρίζουμε όλοι που χρηματοδοτεί τα έργα ίδρυψης, αποχέτευσης και τη διαχείριση ιδίως. Και οι άξονες 15 και 16 είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την τεχνική βοήθεια. Στον άξονα 14, ποιες δράσεις έχουν ενεργοποιηθεί? Έχει ενεργοποιηθεί η δράση της δημιουργίας μονάδων επεξεργασίας ιδίως, 35 εκατομμύρια ευρώ, αλλά με την πέμπτη εξειδίκευση και λόγω της επικείμενης σκία που έπρεπε να εκδοθεί, έχει γίνει αναστολή της. Είναι γνωστό ότι πολλά μέλη μας έχουν δαπανίσει χρήματα, έχουν κάνει μελέτες, υπάρχουν αιτήματα που θα ήταν για χρηματοδότηση και διάθεση της, και επεξεργασία της ιδίως. Ευελπιστούμε ότι σε μια επόμενη εξειδίκευση θα ανοίξει ξανά αυτή η δράση. Από εκεί και πέρα υπάρχει η γνωστή δράση όπου είναι, που αφορά τα αστικά λύματα ύψους 660 εκατομμύριων ευρώ, από την οποία έχει ύψους 660 εκατομμύριων ευρώ, από την οποία έχει ενεργοποιηθεί ήδη το 80%. Και βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει ήδη μία υπερδέσμευση γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Κρατήστε λίγο αυτό το νούμερο, θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά μετά, γιατί έχουν και την ιδιαίτερη αξία τους. Σχετίζεται και με το κομμάτι των γάμα οικισμών που συζητάγαμε πριν από λίγο. Παράλληλα, υπάρχει η δράση της προστασίας και διαχείρισης των εντατικών πόρων, 276 εκατομμύρια ευρώ, όπου έχει ενεργοποιηθεί σε επίπεδο προσκλήσεων το 17%. Και η οριζόντια δράση που είναι η βελτίωση ποιότητας και επάρκειας των υδατικών πόρων 100 εκατομμύρια ευρώ, όπου μέσα εκεί είναι η γνωστή μας πρόσκληση του τηλελέγχου τηλεχειρισμού. Πάμε να αναλύσουμε τώρα τη δράση που αφορά τα αστικά λύματα. Είπαμε ότι είναι μια δράση που έχει ύψος 660 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 660 εκατομμύρια ευρώ, τα 49 κρατά το τομεακό, το Υπουργείο, προκειμένου όπου και εκεί έχει μια υπερδέσμευση και αφορά συνήθως και αφορά καθαρά έργα phasing, και όλα τα υπόλοιπα είναι χωρίσεις που γίνονται προς τις περιφέρειες προκειμένου να καλύψουν αυτή τη συμμόρφωση των οικισμών α, β και γ κατηγορίας. Δείτε όμως κάτι. Τα 49 εκατομμύρια που κρατάει το Υπουργείο ήδη έχει εντάξεις 315 εκατομμύρια ευρώ. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μία πολιτική και υπάρχει ένας σχεδιασμός που μας δίνει μια εικόνα το τι περιμένει και τι ευελπιστεί να γίνει στο μέλλον. Και θα κρατάμε και αυτό το νούμερο για να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Άρα, μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της συμμόρφωσης των οικισμών α, β και γ κατηγορίας και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες υπερδεσμεύσεις.
Η γιορτή του πατέρα σήμερα και οι πατεράδες όλου του κόσμου γιορτάζουν. Η μέρα του πατέρα ονομάζεται της εκκινητή εορτή προς τιμή του πατέρα, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των πατέρων στην κοινωνία και γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Κυριακή του Ιουνίου σε πολλές χώρες του κόσμου. Η γιορτή του πατέρα ή η μέρα του πατέρα ονομάζεται η ετήσια κινητή εορτή προς τιμή του πατέρα, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των πατέρων στην κοινωνία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Κυριακή του Ιουνίου σε πολλές χώρες παγκοσμίως, αν και σε ορισμένες χώρες η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει. Θεωρείται συμπληρωματική εορτή μαζί με την ημέρα της μητέρας. Και εμείς οι ίδιοι δεν το ξέραμε. Δηλαδή τώρα ενημερωνόμαστε από εσάς. Δηλαδή χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Και εγώ μαζί και τα αγαπάνε τις γυναίκες τους. Ναι, αυτό τις αγαπάνε, δεν υπάρχει. Ναι, και τους εύχομαι τα καλύτερα. Στην Ελλάδα καθιέρωσαν τη γιορτή οι διαζευμένοι πατέρες μέσω του Συλλόγου για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια από τον ιδρυτή Νίκο Σπιτάλα εξαιτίας της απαξίωσης του πατέρα από τη δικαιοσύνη στα διαζύγια. Προσωπικά δεν πήρα κάτι για τη γιορτή της μητέρας, ούτε ένα λούδι. Οπότε την κόρη μου, άμα θέλετε, για τη γιορτή του πατέρα. Εγώ δεν θα πάρω κάτι βέβαια. Η Δανάη. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, να είναι καλά. Τι άλλο, γεροί, δυνατοί να μας στηρίζουν και να προσέχουν τις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, να χαίρονται τα παιδιά τους, να τα δουν προκομμένα. Και σε εσάς το ίδιο. Και στο κάμεραμάν μας το ίδιο. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Είστε και στους πατέρες. Ναι. Οπότε χρόνια πολλά και σε εσάς. Σε όλους τους μπαμπάδες. Supermarket Kansas. Κάθε προσφορά και μία ευκαιρία. Μη χάσετε ούτε μία. Δευτέρα έως Τετάρτη. Φέτα Pop. Σερών το κιλό με 6,80. Ροδάκινα, νεκτάρινια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Βρείτε ακόμα τα ποιοτικά προϊόντα της σειράς Το Διαλεγμένο που επιλέγετε καθημερινά, τώρα ακόμα πιο φθηνά. Όλα τα αλλαντικά 30% φθηνότερα. Για μοναδικές σπιτικές δημιουργίες, στραγγιστό γιαούρτι κρικρί ενός κιλού με 2,71. Γκούντα μικρή Ολλανδέζα με 6,50 το κιλό. Αλλά και μαλακτικά ρούχων Dream 3 λίτρων μόνο 2,13. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ξανά κοντά σας στα καταστήματά μας, στην παραλία Οφρυνίου και Κάριανης και τις Κυριακές. Φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Ήπειρος Σιράκο» με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο και συσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης διοργάνωσε ο Πανυπερωτικός Σύλλογος Σερών την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα του Παλιού Ορφέα Σερών. Με μια εκπληκτική εκδήλωση αφιερωμένη στο Σιρακό των Ιωαννίνων που έγινε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα του Παλιού Ορφέα έκλεισε τη φετινή χορευτική χρονιά ο Πανυπηρετικός Σύλλογος Σερών. Η βραδιά με τίτλο «Ήπειρος Σιράκο», εκτός των άλλων, είχε και φιλανθρωπικό σκοπό με τη συγκέντρωση τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο και το συσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης, αφού αντί εισιτηρίου όσοι επιθυμούσαν πρόσφεραν τρόφιμα μακράς διαρκείας, από τα οποία συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά. Ο Πανυπηρετικός Σύλλογος Νομού Σερών σας ευχαριστεί που δεχθήκατε να μεταφέρετε μαζί μας τη σημερινή εκδήλωση «Ήπειρος Σιράκου». Ήπειρος σημαίνει τη γη που είναι άπειρος, μία που σ' απέρας, δηλαδή τη γη που είναι απέραντη χωρίς τέλος. Άπειρος γη λοιπόν, χαραγμένη στο νόμισμα του κοινού των Ηπειρωτών, υπήρχε η λέξη «Απειρωτάν» το 232 π.Χ. Η αρχή της ιστορίας της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ήδη ο Αριστοτέλης, 4ος αιώνας π.Χ., ονομάζει αρχαία Ελλάδα την περιοχή γύρω από την Δωδόνη και τον Αχυλό. Κι όμως, αυτή την άπειρο χώρα, τη μεγάλη χώρα, και χαρακτήριζε η φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Μια γη ραγισμένη από την ακαρπία,
γεμάτη πέτρα, πολύ πέτρα, καταπονημένη για να δώσει ζωή. Με μια κοινωνία που τη μάστιζαν οι κοινωνικές αδικίες και οι πόλεμοι. Για να δώσουν προοπτική στα διέξοδά τους οι κάτοικοί της, να ξεφύγουν από το πονημένο παρελθόν τους και το ασαφές μέλλον, πέραν της μετανάστευσης ξενιτιάς, διαμόρφωσαν σιγά σιγά ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και έκφρασης, το λιτό και το μέτρο. Συνάμαδε κατέχονται από μια μεγάλη αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα, είναι οι λεγόμενοι ευεργέτες, την ελευθερία και τη θρησκεία, είναι οι αγωνιστές, ο πλατηγίος, ο μάρτυρες, για την φύση, την οικογένεια, είναι οι έμποροι, οι ποιητές κλπ. Και όλα αυτά αποτυπωμένα στα τραγούδια τους, στο χορό τους. Αυτό βλέπουμε και θα δούμε σήμερα στην εκδήλωσή μας. Εκδήλωση προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, της Ελλάδας μας. Χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς στο λιτό και το μέτρο της Ηπείρου είναι το ένδοξο και ιστορικό αρχοντοχώρι, το γνωστό βλαχοχώρι το Σιράκο, κρεμασμένο σαν αητοφουλιά στις πρόποδες του όρους Περιστέρη στα 1200 μέτρα υψόμετρο. Κατεβαίνοντας από το καινούργιο δρόμο προς τα Γιάννενα, δεξιά μας είναι τα Γιάννενα, μόλις περάμε τη σύραγγα του Λορέντζο Μαβίλη, αριστερά μας στα Τουμέρκα στο βάθος είναι το ξαχωστό Σιράκο. Δεν θα μιλήσω εδώ για την ιδιαίτερη ιστορία του Σιράκο, για το εμπορικό του δαιμόνιο, τον Πλούτο, τους αγωνιστές του 1821, τους ποιητές, τον Κώστα Κρυθάλινο Σταυραϊτό, τον πρώτο συνταγματικά εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Ιωάννη Πουλέτη, γιατί αυτά υπόθηκαν και φάνηκαν για τους αφηγητές μας, αλλά πιθανότατα αυτά να αφορούσαν και μια εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου ή του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ίσως και μια φιλολογική βραδιά. Οι Σιρακιώτες έγιναν λοιπόν σπουδαίοι έμποροι και έφεραν σημαντικό πλούτο, ευημερία, μόρφωση και συνακόλουθα πολιτιστική ανάπτυξη, την οποία προσπαθούμε σήμερα εμείς να εκμηλατήσουμε με αυτή μας την εκδήλωση. Ανάπτυξη λοιπόν πολιτιστική, με πιο εκφραστικό και πιο πολύτιμο αγαθό της κοινωνίας του Σιράκου, τους χορούς του. Παραδοσιακή χωρί με μια διάσπαστη ενότητα λόγου, που είναι το τραγούδι, μουσικής κυρίως που εκφράζεται από το κλαρίνο και κίνηση που είναι ο χορός. Ο χορός βέβαια έχει την τιμητική του στα πανηγύρια, μικρά και μεγάλα, στα γλέντια και ιδιαίτερα στο γάμο. Εμείς πήραμε μια γεύση από το Γιάννη Κώστας και θα δούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Το βιντεάκι που είδατε είναι του 1982. Είναι στην πλατεία του Σιράκου, κάτω από τον Άγιο Νικόλο, δίπλα στο Γεροπλάτανο, στο χωροστάστι ή στο μεσοχώρο που λένε. Και βέβαια αυτός ο Γεροπλάτανος όπως το είδε, δεν υπάρχει σήμερα, έχει ξεραθεί. Βέβαια οι Σιρακιώτες φρόντισαν και έφεραν έναν ανθεκτικό πριν από λίγους μήνες από την Ιταλία. Χορεύουν λοιπόν όπως είδαμε και στο Τιντιάκι, με κίνηση μαλακή, εσωτερικά ελεγχόμενη. Τα χέρια κρατούν το ένα το άλλο σεμνά, αρχοντικά, μετρημένα, με μεράδα που μαλακώνει τις καρδιές και ξυπνά τα αισθήματα. Και κάνει να ανταμώνουν τα μάτια, να κοκκινίζουν τα μάγουλα, να αρχίζει ο έρωτας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δρόμενα και χορούς της Ηπείρου από όλα τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Yeah!
Και από τους υπηρώτες, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο Σύλλογο Φιλολόγων και στους Μικρασιάτες, οι οποίοι ετοιμάζουν αύριο μία παρουσίαση για τον Ηλία Βενέζη. Καλησπέρα σας, κυρία Σίλια Ζέτα, πρόεδρε των Φιλολόγων. Να μας πείτε δύο λόγια περισσότερα για την αυριανή σας εκδήλωση. Καλησπέρα σας, κύριε Μασλαϊρινέ, σε εσάς και στους θεατές σας. Πραγματικά, αύριο το απόγευμα στις 7.30 ώρα, στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερών, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων, σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Μικρασιατών, ο Άγιος Πολύκαρπος, διοργανώνουμε μία εκδήλωση, αφιέρωμα θα την ονόμαζα, στον Ηλία Βενέζη, με τον τίτλο «Ηλίας Βενέζης, ο συναξαριστής του μικρασιατικού ελληνισμού». Για μας είναι μία κορυφαία εκδήλωση, καθώς στην πόλη θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Χαράλα Μποκαράογλου, τον ομότιμο καθηγητή της νεοελληνικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και καθηγητή πολλών φιλολόγων της πόλης μας, που μαζί με τη συνεργάτη δάτου, τη σεραία φιλόλογο, την Κατερίνα την Καρβέλα, θα είναι οι κύριοι ομιλητές της αυριανής μας εκδήλωσης. Ωραία. Δεν είναι κάποια παρουσίαση βιβλίου, απλά είναι αναφορά στον συγγραφέα Ηλία Βενέζη. Ναι, κοιτάξτε, οι δύο πολύ αξιόλογοι φιλόλογοι, ο κύριος Καράογλου, καθηγητής, και η κυρία Καρβέλα, που επί χρόνια είναι συνεργάτη δάτου, όπως σας προείπα, ασχολούνται εδώ και πολλά χρόνια με την έκδοση των άρθρων και των επιφυλίδων του Ηλία Βενέζη, τα οποία είναι δημοσιευμένα από το 1924 στο θάνατό του το 1973. Αυτή η σχολιασμένη τρίτομη έκδοση, όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο ακόμη βέβαια δεν έχει παραδοθεί στο κοινό, αποτέλεσε μία αφορμή για να έρθουμε σε επικοινωνία, αλλά κύριος στόχος του συνδέσμου μας, στον οποίο συναντήσαμε και την σκέψη της Αδελφότητας Μικρασιατών με τον πρόεδρο, τον κύριο Κοτζάγλου, ήταν να τιμήσουμε τον Έλληνα λογοτέχνη, ο οποίος τα χρόνια που διανύουμε, τις εποχές αυτές, με τα έργα του είναι επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε. Μέσα από τα έργα, τα μυθιστορήματα και τα γραψίματα του Βενέζη υπάρχουν αναφορές στα δεινά του ανθρώπου για τον πόλεμο και την προσφυγιά, που δυστυχώς τα ζούμε σήμερα και πάλι και προβληματιζόμαστε γι' αυτά. Ως φιλόλογοι θεωρούμε ότι πρέπει να τιμούμε και να θυμόμαστε και να δίνουμε την δυνατότητα και στα μέλη μας αλλά και στους συμπολίτες μας να γνωρίζουν αυτά που έχουν πει οι σπουδαίοι λογοτέχνες και πεζογράφοι της ελληνικής λογοτεχνίας, και γι' αυτό, αν θέλετε, κλείνουμε σιγά σιγά την ακαδημαϊκή μας χρονιά με την εκδήλωση, όπως σας είπα, αφιέρωμα στον Ηλία Βενέζη. Κυρία Ζέτα, νομίζω ότι θα είναι πολύ σαρέ, τουλάχιστον της δικιάς μας γενιάς, που θα σας τιμήσουν αύριο, αφού με έργα του Ηλία Βενέζη μεγαλώσαμε όλοι. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή σας την αναφορά. Το πιστεύω και εγώ, ότι η γενιά μας διάβαζε πολύ και διάβαζε Βενέζη, και γι' αυτό ίσως και καταλαβαίνουμε το πόσο επίκαιρος είναι, πολλά μπορεί να δώσει στα νέα παιδιά και σε όλους μας αν ξαναδιαβάσουμε τα έργα του. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε αύριο τους φιλολόγους, τους φίλους των δύο συλλόγων, αλλά και τους συμπολίτες μας στις 7.30 ώρα στο επιμελητήριο. Και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω μια φορά τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Μέγκλα, και το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνδράμουν όποτε τους χρειαζόμαστε για να μπορούμε να υλοποιούμε, να πραγματοποιούμε τις εκδηλώσεις αυτές, που απαιτούν, αν θέλετε, και ανάλογους χώρους με το ύψος των ομιλητών. Είναι περίοδος, και για μας η αποδοχή του αιτήματος από το επιμελητήριο ήταν πολύ σημαντική για να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση. Πολύ φοβάμαι ότι αύριο η αίθουσα του επιμελητηρίου στις 7.30 το απόγευμα θα αποδειχθεί μικρή για αυτή την εκδήλωση.
Το εύχομαι πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ και για την προβολή της εκδήλωσής μας και θα τα ξαναπούμε στη λήξη της χρονιάς, όπου έχουμε ένα πολύ σπουδαίο σεμινάριο για όλους τους φιλολόγους που κάθε χρόνο έτσι τελειώνουμε τη χρονιά. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε λίγο πριν από την απελευθέρωση, από τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης μας. Εμείς σας ευχαριστούμε και σας χαίρομαι για όλα αυτά που κάνετε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Αερολές Χεσερών πραγματοποίησε το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 την τελετή των εγγενείων του αεροδρομίου Σερών στο Εμμανουήλ Παπά στην περιοχή Βάλτα του Νέου Σωλίου, όπως είναι το νοσοκομείο Σερών. Και σήμερα το πρωί, Κυριακή 18 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκαν πανελλήνια αγώνες υπερελαφρών αεροσκαφών. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροπλάνων διοργάνωσαν αυτό το Σαββατοκύριακο οι Αερολές Χεσερών με πιλότους από όλη την Ελλάδα να έρχονται στο εγγενιασμένο αεροδιάδρομο των Σερών. Αυτή τη στιγμή διοργανώσαμε το Πρωτάθλημα Ελλάδος εδώ στο αεροδρόμιο Εμμανουήλ Παπάς, το καινούριο αεροδρόμιο των Σερών, που συγκεκριμένα έχει και τα εγγένειά του εχθές. Έχουμε προσέλευση από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, από τη Θήβα, από την Καρδίτσα, από τη Λάρισα, από τη Χαλκιδική, τοπικές αερολύσεις της περιοχής, καθώς και την αερολύση Σερών. 20 περίπου πιλότοι θα δείξουν τις ικανότητές τους στο σεραϊκό ουρανό, όπου στο τέλος της ημέρας θα βγει και ο καλύτερος. Συμμετέχοντες είναι περίπου στους 20, αεροπλάνα είναι περίπου 15. Είχαν δηλώσει περισσότερες συμμετέχοντες, απλώς ο καιρός λίγο εχθές μας τα χάλασε που ήταν όλη η Ελλάδα με νεφοκάλυψη. Σήμερα όμως οι συνθήκες είναι καλές και ανταμείφθηκαν όλοι για την προσέλευσή τους. Τα αεροπλάνα, όσο και αν ακούγεται εύκολο, κάνουν ένα συγκεκριμένο χρονομετρημένο κύκλο που τον επιχειρούν δύο φορές με ακρίβεια δευτερολέπτου και δύο φορές επιχειρούν να κάνουν προσγείωση ακριβίας. Η προσγείωση ακριβίας γίνεται μεταξύ διαστήματος κυβωτίων που είναι ζωγραφισμένα στο διάδρομο 10 μέτρων και το χρονόμετρο λειτουργεί ως δευτερόλεπτο και τρεις βαθμοί. Δηλαδή η απόκληση δευτερολέπτου ή πλην ή συν έχει τρεις βαθμούς ποινή. Αυτό όλο το κάνει δύσκολο. Το κάνει όμως εντυπωσιακό για τους θεατές, οι οποίοι κάθονται σε συγκεκριμένο σημείο και μπορούν να απολαύσουν τη διάρκεια της πτήσης που κρατάει περίπου 6 λεπτά. Μια νέα πίστα η οποία έρχεται να αναβαθμίσει κι άλλο το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, που έχει γίνει σημείο αναφορά στους φίλους ταχύτητας, στο αυτοκίνητο και της μοτοσυκλέτας σε όλη την Ευρώπη, εγκαινιάστηκε χθες η μέρα διεξαγωγής και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Dragster. Τα εγγένεια της νέας πίστας Dragster πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, στον τρίτο αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μοτοσυκλετών Dragster. Έγινε πραγματικότητα, το αυτοκινητοδρόμιο Σερών αναβαθμίζεται, απέκτησε την ευρωπαϊκών πλέον προδιαγραφών πίστα Dragster 920 μέτρων, πληρεί λοιπόν όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οπότε μπορεί να φιλοξενεί αγώνες όχι μόνο πανελλήνιους, βαλκάνιους, αλλά και ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες. Αυτά έχω να σας πω. Εύχομαι το κόστος, όπως ανέφερα, ανέρχεται στο ποσό των 35.000 ευρώ μαζί με τους παράδρομους, τους βοηθητικούς δρόμους, τις υπόλοιπες καλωδιώσεις κλπ. Είναι λεπτομέρειες, όλες αυτές φτάσανε σε αυτό το ποσό το κόστος της νέας πίστας Dragster. Το ότι σήμερα υλοποιήθηκε ένα όραμα που είχε ξεκινήσει από τη θητεία τη δική μας και υλοποιήθηκε από την νέα διοίκηση. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι διοικήσεις έρχονται και απέρχονται, αλλά το αυτοκινητοδρόμιο είναι παρόν και συνεχίζει και θα συνεχίσει για μεγάλο διάστημα την ανωδική του πορεία. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είναι το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο τόσο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, το μοναδικό που έχει την αδειοδότηση να τελεί αγώνες αυτού του είδους και επιπλέον προστίθεται και η πίστα πλέον του Dragster που το κάνει ακόμη πιο μοναδικό, πιο ελκυστικό αλλά και πάντοτε ασφαλή τόσο για τους αθλητές αλλά και για τους επισκέπτες. Το τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα γύρου Dragster Automoto που διοργανώνει η Λέσχη Dragster Οδηγών Ελλάδος στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών και στη νέα πίστα που προέκυψε μετά την προέκταση της κύριας ευθείας του.
Ήδη το ενδιαφέρον των αθλητών από ολόκληρη τη χώρα είναι εντονότατο και ήδη οι συμμετοχές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών αγγίζουν τις 200. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ένα αίτημα πολλών ετών πραγματοποιείται σήμερα. Είναι πολύ θετικό για τον κόσμο του αγωνίσματός μας να υπάρχει μια τέτοια πίστα με τέτοιες προδιαγραφές εδώ στις Σέρρες. Πλέον με αυτό το έργο σήμερα, που ακόμη δεν έχει ακουστεί τόσο και είναι και ο πρώτος αγώνας φυσικά, έχουμε συμμετοχές από μέρη της Ελλάδος που δεν έρχονταν στις Σέρρες. Έχουμε παιδιά από τον Πύργο, έχουμε παιδιά από την Κρήτη που έρχονται, από Πάτρα. Τρομερές συμμετοχές. 180 συμμετοχές έχουμε σήμερα. Είναι άλλο ένα ξεκίνημα σε μια άλλη μορφή αγώνων που μέχρι τώρα τη φιλοξενούσαμε, τώρα όμως τη φιλοξενούμε πλέον και με προδιαγραφές. Νομίζω ότι το αυτοκινητοδρόμιο δεν θα σταματήσει ποτέ να εξελίσσεται. Ένα μέρος της εξέλιξης αυτής είναι αυτό που βλέπετε σήμερα και τα εγκαίνια που είδατε σήμερα. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας, ειδικότερα τον νέο κόσμο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα δύο δάσκαλοι με τη βραβευμένη ομάδα των Σερών στην κατασκευή μινιατούρας Φόρμουλα 1 ήταν μαζί μας και αύριο θα είναι και τα παιδιά φιλοξενούμενοι της διοίκησης του αυτοκινητοδρομίου. Ήταν ένα έργο που έπρεπε να γίνει, διότι για τους αγώνες Dragster χρειαζόταν επιμήκυση της πίστας και νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να μπορέσει πλέον το Dragster να ευρεωθεί εδώ στις Σέρρες, γιατί είχαμε πρόβλημα στη διοργάνωση αυτού του είδους αγώνων σε ένα τόσο όμορφο αυτοκινητοδρόμιο. Το πρόγραμμα για το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Σερών παρουσίασε ο πρόεδρος της Κεδής Σερών, Βασίλης Τερζής. Οι Σεραίοι που θα περάσουν τους θερινούς μήνες στην πόλη αλλά και οι επισκέπτες των γειτονικών ομών θα απολαύσουν καταπληκτικές παραστάσεις και θεάματα που θα φιλοξενηθούν στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΤΕΗ Σερών και στο θερινό θεατράκι του Δήμου Σερών. Μία ημέρα πριν ξεκινήσει και επίσημα το πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού 2017, ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης και ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για τον αθλητισμό και πολιτισμό Βασίλης Τερζής κάλεσαν όλους τους Σεραίους του Δήμου αλλά και τον άλλον Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να προτιμήσουν και να παρακολουθήσουν και φέτος το πολιτιστικό καλοκαίρι 2017, επιλέγοντας μέσα από ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τις παραστάσεις της αρεσκίας τους. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2017. Αναγνωρίζοντας το ρόλο που πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει ο πολιτισμός στην πνευματική ευημερία και ισορροπία του ανθρώπου, ο Δήμος Σερών μέσω της κοινοφελούς του επιχείρησης, την ΚΕΔΗΣ, διοργανώνει και φέτος το πολιτιστικό καλοκαίρι 2017. Ένα πολιτιστικό θεσμό που μετρά πάνω από 12 χρόνια ζωής και αγκαλιάστηκε θερμά από τους δημότες μας αλλά και από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Παραστάσεις θεατρικές αγαπημένων σκηνοθετών και ηθοποιών, μουσικές συναυλίες εκλεκτών συνθετών και τραγουδιστών, παιδικά θέατρα συνθέτουν ένα ιδιαίτερο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΤΕΗ αλλά και στο δικό μας ανακαινισμένο δημοτικό θερινό θεατράκι. Οι Σεραίοι που θα περάσουν τους θερινούς μήνες στην πόλη αλλά και οι επισκέπτες των γειτονικών ομών θα απολαύσουν καταπληκτικές παραστάσεις και θεάματα που θα φιλοξενηθούν στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΤΕΗ Σερών και στο ανακαινισμένο θερινό θεατράκι του Δήμου. Το πολιτιστικό μας καλοκαίρι μετρά 55 εκδηλώσεις, εκ των οποίων οι 39 θα πραγματοποιηθούν στο θερινό θεατράκι του Δήμου Σερών και οι υπόλοιπες 16 στο ΤΕΗ, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΤΕΗ. Έχουμε 4 συναυλίες, έχουμε 11 θεατρικές παραστάσεις, 8 παιδικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, έχουμε την πανελλήνια χορευτική συνάντηση με την οποία θα κλείσει το πολιτιστικό καλοκαίρι, έχουμε ερασιτεχνικό θέατρο αλλά και κινηματογραφικές βραδιές. Σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον πρόεδρο του ΔΠΘΕ, γιατί για πρώτη φορά φέτος εντάσσεται μέσα στο πολιτιστικό καλοκαίρι και η δράση του ΔΠΘΕ, όπως προείπα, και με τις κινηματογραφικές βραδιές αλλά και με το ερασιτεχνικό θέατρο. Ένα πλούσιο πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες, για όλες
για όλα τα βαλάντια, για κοινωνικές ομάδες ευπαθείς, για πολυτέκνους, για άτομα με αναπηρία, για ανέργους, για φοιτητές. Ένα πρόγραμμα πλούσιο, το οποίο είναι έτσι δομημένο, το οποίο θα ικανοποιήσει κάθε απαίτηση. Καλό λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου, όπως έκανε και ο Δήμαρχος πολύ σωστά, όλους τους αιρέους δημότες, αλλά και τους από την Περιφερειακή Ενότητα, να στηρίξουν και φέτος το πολιτιστικό μας καλοκαίρι. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή σας εβδομάδα.